σήμερα ήρθα για μία-δύο ωρίτσες να παίξω λίγο σε ένα ποτάμι. Αυτό το ποτάμι είναι αρκετά βαθύ, έχει αρκετά βαθιά σημεία και είπα έτσι να έρθω να παίξω λίγο με όσο αφορά πιο πολύ με τεχνητά. Να δω μήπως βγάλω καμιά πέστροφα. Αν και έχει πολύ μεγάλα κεφαλόπουλα, τα οποία αυτά θα χτυπήσουν πιο πολύ αν είναι σε πεταλούδα. Ωραία μέρα, αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Και ανυπομονώ να ρίξω καμιά βολή. Να δούμε άμα έχω κανένα δυνατό strike. Για να δούμε. Αν και σε αυτό το σημείο εδώ δεν μου επιτρέπει πολύ καλές βολές, επειδή έχω μπροστά αυτό το πλουνάρι εδώ και οπότε με αποτρέπει να κάνω κάποιους χειρισμούς. Θα βάλω ένα τεχνητό. Αυτό δεν βυθίζεται τόσο πολύ. Για να δω. Θα κάνει επίθεση κανένα ψάρι. Λοιπόν, έχω εντοπίσει πολύ μεγάλες πέστροφες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να καταφέρω να την πιάσω. Ελάτε κι εσείς από εδώ να το βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, άλλαξε σημείο. Με δύο βολές που έκανα, τη συντόπισα που ήτανε και έτσι άλλαξα λίγο το σημείο για να με βολεύει καλύτερα στο ρίξιμο. Θα βάλω μία αρκετά έντονη. Πιστεύω ότι είναι πέστροφα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Θα ρίξω μία-δύο βολές από εδώ να δω αν μπορέσω να τις προσελκύσω. Είναι τέρμα απέναντι στα δεντράκια εκείνα. Θα βάλω μια πεταλούδα για πιο σίγουρο αποτέλεσμα και μετά θα κάνουμε τα πειράματα. Δεν θέλει να τσιμπήσει και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι και κεφαλόπουλο, γιατί είναι αρκετά εκτεθειμένο. Για να συνεχίσουμε. Βλέπετε έχει αρκετή πυκνή βλάστηση εδώ. Θα αρχίζουν και σιγά σιγά να βγαίνουν και τα φυδάκια. Προσοχή. Για να δούμε εδώ που θα μας οδηγήσει. Ωραίο σημείο, αλλά όπως είπα έχει και τα εμπόδια μέσα, γεμάτο ξύλα,
Εδώ είναι κορώνα γράμματα να χάσεις την πεταλούδα. Και ψάρι να πιάσεις, να δεις πώς θα το βγάλεις. Λοιπόν, εδώ πεταλούδα θα ρίξω, δεν ρισκάρω ψαράκι. Αν και είναι ωραία για ψαράκι, αλλά εδώ μέσα θα το χάσω σε χρόνο μηδέν. Να τι έρχεται. Να το. Μου έφυγε. Δεν έχω. Κοιτάξτε πού πρέπει να περάσουμε τώρα. Κάνουμε και κροβατικά. Δυστυχώς έτσι είναι εδώ αυτό το ποτάμι. Λοιπόν, για να δω. Το δέντρο εδώ κάθεται. Ότι εγώ ξέρω πως κάθεται. Κάτσε να μην φύγω μέσα. Καλά. Τέλος πάντων. Και πάλι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Βγήκε ένα από κάτω. Βαριέται που ζει. Αρκετά έντομα. Άλλαξε ένα άλλο σημείο τώρα. Έχει ένα σημείο εδώ το οποίο μπορείς να ψαρέψεις κάποια λίγα μέτρα, τίποτα παραπάνω. Αυτό έχει αυτό το ποτάμι. Περισσότερο ήρθα και εδώ και μέσα, αλλά άλλαξε μορφολογία από πέρσι. Και πάμε να παίξουμε με ό,τι μπορούμε. Εδώ ενώνονται δύο ποτάμια. Ωραίο κομμάτι εδώ. Ένα δεμέ. Και θέλω να δω τώρα από εκεί απέναντι τι θα κάνουμε. Πάντως μέχρι στιγμή μου έχουν φύγει δύο κεφαλόπουλα. Να το κι άλλο. Αυτό πρέπει να είναι υπέστραφα. Για να πηδάει έτσι. Ναι. Υπέστραφα. Να το, παιδιά. Έλα. Σάλτο κάνουνε. Κοίτα τι σάλτο κάνουνε. Κοίτα. Κι άλλοι. Είναι το επίμαχο σημείο εκείνο. Σας έχω ξαναπεί πάλι. Έτσι. Κάτσε.
Νάτι. Κάθισε, θα σε ευθύσω. Κάθισε. Έλα πιο ευαίσθητα. Δεν θα σε πληγώσω. Νάτι, φίλο. Φύγε. Προσπάθησε όσο καλύτερα. Εκείνο το σημείο είναι φοβερό. Για να ρίξουμε πάλι. Θα έχουμε 3-3. Είναι η ώρα τους. Δεν χτύπησε άλλη εκεί. Λοιπόν, όλο αυτό το σημείο τώρα απέναντι και κάθονται αυτές. Χτύπημα. Έρχεται. Είναι από πίσω, αλλά είναι αρκετά μικρό. Θα προσπαθήσω από εδώ τώρα, μπας βγάλω κανένα... κάνα κεφαλόπουλο μεγάλο. Τα έχω μανία αυτά. Άμα είναι κανένα δίκυλο, τρίκυλο, θα μας κάνει ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, για πάμε πάλι τώρα. Θα έχουν τρομάξει λίγο σίγουρα, αλλά κι άλλο θα έρθει. Να το. Αυτό τι είναι. Τι είναι, τι είναι αυτό, είναι ένα μικρό κεφαλόπουλο, να το. Σιγά βρε, σιγά, σιγά βρε. Τέτοιο θέλω να πιάσω, αλλά να είναι 3-4 κιλά. Να κάνουμε παιχνίδι καλό. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο αυτό το σημείο να ερεμήσει και βλέπουμε αλλού. Λοιπόν, αν και δεν είναι και τεχνητό, θα το ρισκάρω. Έχω δει μέσα κάτι μεγάλα. Για να δούμε. Τι θα κάνει. Άλλωστε γι' αυτό ήρθα. Κάθισε με καρφώσει και εμένα. Να το δω. Κάθισε, κάθισε. Κάθισε. Να το δω. Πληγώθηκε λίγο εξωτερικά. Άμα τη σώσουμε. Άλλη αίσθηση του τεχνητό. Ωραία. Πολύ καλό σημείο. Κι άλλη θα έρθει, πιστεύω. Να τι. Να τι. Κεφαλόπουλο.
Ένα μικρό. Ένα μικρό κεφαλόπουλο που ήρθε να παίξει. Σαν γουρουνάκια κάνουνε. Έλα, γεια. Ωραία, έκανε και αυτό το μπανάκι του. Και τρεις βολές ακόμα και φύγαμε. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν για σήμερα το ψάρεμα. Ήρθα για 2-3 ωρίτσες. Το ποτάμι έχει αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που έχω έρθει. Ό,τι έβγαλα 4-5 πέστροφες, σύντομο κεφαλόπουλο, ήταν όλα σε ένα σημείο. Στα υπόλοιπα κομμάτια δεν μπόρεσα να κάνω. Είδα και ένα πολύ δυνατό χτύπημα, αρκετά μεγάλο, αλλά είχε σύμμαχο τη ροή του νερού, εγώ δεν μπορούσα να του δώσω άλλα περιθώρια γιατί σίγουρα θα έχανα την πεταλούδα. Δοκίμασα λίγο τα τεχνητά, πώς επιπλέον, σε τέτοια σημεία. Αν και θα έπρεπε να είναι σε πιο βαθιά για να έχουμε λίγο καλύτερη πλεύση. Παρ' όλα αυτά, δεν φεύγω χωρίς strike. Ωραία συναισθήματα, καθαρός αέρας. Πάρα πολύ καλά. Φίλοι μου, κάντε μια εγγραφή. Πατήστε ένα like. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας, φίλοι μου.